Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Έχετε στην οθόνη σας τα πλάνα από το γήπεδο Ρασούντα, από το Ρασούντα στάδιο της Στοκχόλμης, στον οποίο σε πολύ λίγα λεπτά θα αρχίσει ο κρισιμότατος αγώνας της σουηδικής ΑΕΚ με την ΑΕΚ για την προκριματική φάση του Champions League. Πρόκειται για το παιχνίδι που θα δώσει την πρόκριση σε μία από τις δύο ομάδες για έναν αγώνα δίχως αύριο. Πρώτο παιχνίδι 0-0 στο στάδιο της Νέας Φιλαδέλφειας. Ο Ηλίας Σατματζίδης είναι ο αρχηγός της ΑΕΚ, ο οποίος μαζί με τον Τσέζαρη, τον Ιταλό διαιτή, είναι έτοιμος για το στρίψιμο του νομίσματος. Στο σημείο αυτό κάνουμε μια μικρή διακοπή και σε πολύ πολύ λίγο και πάλι μαζί σας στο Μέγκα για τη μετάδοση του αγώνα. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλησπέρα σας από το στάδιο Ρασούντα στη Στοκχόλμη, όπου η ΑΕΚ της Στοκχόλμης και η ΑΕΚ βρίσκονται μετά από δύο λεπτά παιχνιδιού στο 0-0. Τα τεχνικά προβλήματα της αρχής λύθηκαν και μπορούμε τώρα να κάνουμε κανονικά την σύνδεσή μας με το γήπεδο της ΑΕΚ, η οποία μετά το 0-0 στην Φιλαδέλφεια πριν από 15 μέρες, θεωρητικά και μπροστά στο κοινό της, που δεν υπάρχει ούτε ένα εισιτήριο απόλυτο, αξίζει να σημειωθεί, 32.500 θεατές το αδιαχώρητο εδώ στη Ρασούντα, θεωρείται και αναγκάστηκε να αποδεχθεί και ο προπονητής ο Μπάξτερ χθες το ρόλο φαβορή. Αλλά για την ΑΕΚ αυτό ίσως τελικά να αποδειχθεί το κλειδί για το απόψινο παιχνίδι. Ένα απόψινο παιχνίδι που μπορεί για την ΑΕΚ να είναι εντελώς διαφορετικό και σε ανάπτυξη, αλλά ελπίζουμε το κυριότερο να είναι διαφορετικό σε αποτέλεσμα από εκείνο υπέρ της, βέβαια, του πρώτου παιχνιδιού στη Φιλαδέλφεια. Μια ΑΕΚ η οποία έχει δύο απουσίες από τη βασική της ενδεκάδα, τον Καψί, ο οποίος τελικά δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του, αλλά και τον Διάκοβιτς, που χθες ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις προς το τέλος της προπόνησης και τελικά προτίμησε την λύση του Μαλαδένη, ο Τουμπάκοβιτς, μια και είναι δεδομένο πως σε τέτοια παιχνίδια τα οποία από το αποτέλεσμα τους κρίνεται μια ολόκληρη πρόκριση, να απαιτούν από τους ποδοσφαιριστές το 100% της κατάστασής τους. Η ΑΕΚ λοιπόν παίζει με Ατματζίδη, Δέλα Πέτριτς, Κασάπι Λάκη, Μάρκο Μαλαδένη, Σαβεύσκη, Τσίριτς, Νικολαίδη και Ζήκο. Δηλαδή με τον Πέτριτς και με τον Δέλα, ο Δέλας καλύπτει τον Καψί στο κέντρο της άμυνας, τους δύο ακραίους τον Κασάπι, Απόντα από το πρώτο παιχνίδι στην Φιλαδέλφεια και τον Λάκη δεξιά, από εκεί πέρα Ζήκο και Μάρκο σε ρόλους ανασταλτικό στα χαφ. Εδώ σφίξε ένα φάουλ ακριβώς σε σέντρο διαιτητή του αγώνα. Ο Κροατσέα είναι Τσέζαρ Ιταλός, πάνω στον Άντερσον έγινε το φάουλ από τον Μαλαδένη. Και από εκεί πέρα ο Μαλαδένης με τον Τσίριτς και πιο μπροστά υπάρχει ο Σαβεύσκη αριστερά και ο Νικολαίδης πιο μπροστά, ο μοναδικός ουσιαστικά προθυμένος έτσι όπως ξεκίνησε το παιχνίδι για την ΑΕΚ. Μια ΑΕΚ που παίζει στις οθόνες σας με αυτή τη φάση με τον Νικολαίδη, προσπαθεί, ελέγχει την μπάλα, προλαβαίνει όμως ο Κάμαρτ και βγάζει την μπάλα από την περιοχή. Η ΑΕΚ παίζει με τις εμφανίσεις της της εκτός έδρας, αυτή την άσπρη γκρι εμφάνιση, μια και η ΑΕΚ γηπεδούχος σήμερα έχει και αυτή χρώματα το κυτρινόμαυρο και παίζει με τις μαύρες εμφανίσεις. Η ΑΕΚ είναι στην επίθεση, αλλά ο Ατματζίδης θα μπλοκάρει. Οι Σουηδοί παίζουν με τον Ματίας Άσπρ κατά τα δοκάρια, τον Άσπρ που δεν έχει δεχθεί εδώ και 12 παιχνίδια γκολ. Κρίστερ Νόρντιν το 2, ο Κορνέλισον το 3, ο Μίχαλ Μπρουντίν μαζί με τον Άσπερ, δύο κορυφαίοι στο πρώτο παιχνίδι στην Νέα Φιλαδέλφεια για την ομάδα του Στιούαρτ Μπάξτερ, του Σκοτσέζου που τον βλέπετε εδώ. Ο Κούσταυσον το 6, ο Νοβάκοβιτς το 7, ο Σένστρεμ το 8, ο Άντερσον ο Ανδρέας το 11, ο Λάγκερλοφ το 14, ο Σιόλο ο Νορβηγός το 16 και ο Πόντους Κάμαρκ, ο πιο έμπειρος από τους παίκτες που έχει στην διάθεσή του, ο Μπάξτερ, το 17. Δεν παίζουν από το πρώτο παιχνίδι, δηλαδή ο Ολ Άντερσον από τη βασική ενδεκάδα, ο οποίος είναι στον πάγκο, τη θέση του στη βασική ενδεκάδα, πήρε ο Κορνέλιουσον. Η ΑΕΚ κέρδισε αυτό το φάουλ με τον Μιχάλη Κασάπη που αλλάζει με τον Σαβεύσκη και τώρα είναι ο Ζήκος. Μπάλα πάει πίσω εκεί που ο Λάκης θα διεκδικήσει, αλλά θα χάσει την μπάλα από τον Σένστρεμ, ο οποίος όμως δεν πρόλαβε. Καιρικές συνθήκες βέβαια εκ διαμέτρου αντίθετες από εκείνες του πρώτου παιχνιδιού. 13 με 14 βαθμούς θερμοκρασία αυτή τη στιγμή, με έναν ήλιο πάνω από την πρωτεύουσα της Σουηδίας. Εντελώς διαφορετικά τα πράγματα από το καμίνι του πρώτου παιχνιδιού. Πέτριτς που αλλάζει για τον Κασάπη. Σαβεύσκι
Αλλάζει πολύ ωραία με τον Κασάπη, που τώρα όμως σημαδεύει κατευθείαν τον Μπρουντίν. Και προσπαθούν οι Σουηδοί να βγουν μπροστά με τον Άντερσον. Ο Άντερσον που προσκρούει πάνω στον Πέτριτς. Και ο Πέτριτς που με τη σωματική του διάπλαση μπόρεσε, κράτησε την μπάλα, αλλά η αλλαγή της πάσης με τον Σαβέφς ήταν λάθος. Προσπαθούν με τον Νοβάκοβιτς. Και τώρα με τον Κορνέλιουσον οι Σουηδοί. Βγαίνει ο Δέλλας από την άμυνα της ΑΕΚ. Υπάρχει μια ψυμαχία εκεί, Πέτριτς και Κορνέλιουσον. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Δέλλας. Ζήκος και η μπάλα πάει στον Λάκη. Αυτό στον Ζήκο. Ζητάει την μπάλα από την άλλη πλευρά. Ο Σαβέφσκι τον βλέπει. Σαβέφσκι. Νικολαίδης. Φάουλ. Αφήνει το παιχνίδι ο Ιταλός να συνεχιστεί σωστά, διότι η μπάλα είναι σε πόδια παιχτών της ΑΕΚ. Ο Νικολαίδης είναι στο έδαφος όπως βλέπετε και πετάει την μπάλα έξω ο Ζήκος. Ο Νικολαίδης σηκώθηκε, ο Ιταλός βλέπετε δέχτηκε πολύ σκληρό μαρκάρισμα από τον Ορντίν. Ο Ιταλός άφησε το πλεονέκτημα. Οι Σουηδοί στην επαναφορά δεν ξέρω αν το είδατε, αλλά δεν τήρησαν το fair play. Έπαιξαν κατευθείαν το πλάγιο για αυτούς. Ψηλά γράμματα αυτή τη στιγμή. Η μπάλα περνάει από όλους και από τον Μπρουντίν και τον Νικολαίδη στη συγκεκριμένη περίπτωση και καταλήγει στα χέρια του Άσπερ. Εδώ ο Νικολαίδης. Έπαιξε σχεδόν όλο το δεύτερο ημίχρονο στη Φιλαδέλφεια με σπαγμένο σαγόνι στο πρώτο παιχνίδι. Ο Χόκαν Σάντμπεργκ, ο παλιός ποδοσφαιριστής ΑΕΚ, ο Σουηδός. Έπαιξε στα μέσα της δεκαετίας του 80 στην ΑΕΚ και μετά πέρασε από λίγο για τον Ολυμπιακό. Μιλώντας λίγο πριν από το παιχνίδι στη Σουηδική τηλεόραση, είπε ότι ο Νικολαίδης είναι παριθμόν 1 με διαφορά κίνδυνος για την εστία του Άσπερ, μιλώντας στους πατριώτες του. Και υπογράμμισε πως ο Μπάξτερ θα πρέπει να του έχει στενό μαρκάρισμα. Άντερσον, Ζήκος, Σαβέφσκι. Ανεβαίνει ο Κασάπης. Μαλαδένης. Μαλαδένης που θέλει να μπει αλλά τον κλείνει πολύ ωραία με το σώμα ο Κάμαρ. Η απόκρουσή του εξεδερώνεται από τον Δέλλα. Κασάπης. Ζήκος. Ο Μπάξτερ ουσιαστικά άφησε να εννοηθεί στην εθνική συνέντευξη τύπου πως κάπως όπως έπαιξε στην Αθήνα θα παίξει και εδώ. Κάτι το οποίο βέβαια το αναμέναν όλοι όσοι είχαν αποκρυπτογραφήσει το παιχνίδι αυτής της ομάδας. Μια ομάδα που ακόμα και στο κοινό της ποτέ δεν παίζει φουλ επίθεση. Και τα περισσότερα παιχνίδια τα οποία κερδίζει άλλωστε είναι με πολύ μικρή διαφορά. Αλλά έχει καταφέρει 12 παιχνίδια τώρα να μην δεχτεί γκολ. Η παλιά είναι κίνδυνος για την ΑΕΚ. Ο Ματζίδης κάνει μια εκπληκτική επέμβαση στο 1 λεπτό. Η παλιά πέρασε στην πλάτη της άμυνας της Ένωσης. Εδώ η ΑΕΚ ακούμπησε με τον Λάγκερλοφ που τον βλέπετε να πλασάρει. Ο Ματζίδης κάνει μια εκπληκτική επέμβαση με αντανακλαστικά. Ενστικτόδη κυρίως, μια και το πλασέ εκεί το έβγαλε με το πόδι, αλλά η ουσία για την ΑΕΚ είναι ότι θα μπορούσε εδώ η ΑΕΚ να προηγηθεί και ευτυχώς για την ελληνική ομάδα ο Ατματζίδης κράτησε το 0. Το γέμισμα εκεί όπου ο αρχηγός της ΑΕΚ θα μπλοκάρει και παίρνει και το φάουλ. Η πρώτη λοιπόν σημαντική φάση του παιχνιδιού, το 1 λεπτό, λίγο πριν συμπληρώσουμε τα 10, με τον Ατματζίδη να εξουδετερώνει το πλασέ του Λάγκελο. Μπάλα πήγε πίσω από τον Σένστρεμ. Λάγκερλοφ για τον Νοβάκοβιτς. Βγήκε πολύ ωραία πάνω του ο Ζήκος. Τώρα περιμένει όμως κάποια βοήθεια, την βρίσκει από τον Μάρκο. Ζήκος, η μπάλα πέρασε, Λάκης. Πέτριτς που έχει γήπεδο. Κασάπης. Σουηδοί παρατάσσονται σε μία ευθεία, προσπαθώντας να βρουν εντός εισαγωγικών τον χρόνο που θα κάνει η ΑΕΚ την παλιά της για να τραβηχθούν για offside. Πέτριτς. Κασάπης που κατεβάζει και δοκιμάζει να περάσει. Μαλαδένης. Τσίριτς. Μαλαδένης.
Η μπάλα ανοίχθηκε και πρόλαβαν οι Σουηδοί που βγαίνουν στην επίθεση με τον Νοβάκοβιτς. Που περνάει πολύ ωραία τον Πέτριτς. Η μπάλα πάει πλάγια. Θα προλάβουν μπροστά από τον Άντερσον με τον Σαδεύσκι. Η Τισάεκ. Η παλιά είναι offside όμως ο Νικολαίδης. Η παλιά ήταν από τον Κασάπη. Νοβάκοβιτς με τον Άντερσον. Άντερσον προσπαθεί με το σώμα. Εκεί τον μαρκάρει ο Δέλλας. Η μπάλα πλάι πλάγια. Θα γίνει και σέντρα πάνω σε σώματα από τον Κορνέλιουσον. Και ο Δέλλας που είναι σαφώς πιο δυνατός από τον Κορνέλιουσον πρόλαβε. Μπήκε μπροστά του. Η προηγούμενη φάση που είδατε με τον Άντερσον και με τον Δέλλα. Κασάπης. Ζήκος. Ο Λάκης προωθείται και θα πάρει το πλάγιο. Εδώ είναι ο Άντερσον. Αποκτήθηκε από την Newcastle, όπως βλέπετε και από το γραφικό της ειδικής τηλεόρασης. Στην Γκέτεμπορκ έκανε όνομα, την ομάδα θρύλο του ειδικού ποδοσφαίρου, που όμως τα τελευταία δύο χρόνια τα πηγαίνει πολύ άσχημα. Φέτος είναι μόλις στην 8η θέση του πρωταθλήματος. Έφυγε μετά, πήγε στο εξωτερικό, πήγε στην Μίλαν, δεν μπόρεσε να σταυρώσει παιχνίδι. Πήγε στην Newcastle, ούτε εκεί τα πήγε καλά με τον Γκούλιτ. Άλλωστε ήταν παίκτης επιλογή του Νταλγκλής. Και τώρα γύρισε η Σουηδία. Η παλιά στην πλάτη της άμυνας των Σουηδών. Ο Άσπερ θα μπερδευτεί με τον Σιόλο. Εδώ ο Ματίας Άσπερ. Άλλη μπάλα είναι out τελικά. Μπάλα πέρασε από όλους. Ο Σαβεύσκι μπήκε σφήνα εκεί. Εδώ βλέπετε τον Άσπερ. Έχει καταφέρει. Αυτός ο ηλικίας 25 ετών. Πανύψος ήταν ο φύλακας. Να κρατήσει επί 12 παιχνίδια. Νεστία του. Ανέπαθε. Παρ' όλα αυτά και στις θεσινές προσκλήσεις του Ομοσπονδιακού Τεχνικού της Σουηδίας το μισό δεν είναι μέσα. Ο Σαδεύσκι θέλει να περάσει παραπάνω από τον Άσπερ, έξυπνη σκέψη. Η εκτέλεση όμως δεν τον βοήθησε. Εδώ ο Νικολαίδης. Και σου είπε ένα φάουλ από τον Τσίριτς ακριβώς λίγο πριν από τη γραμμή της έδρας. Βγαίνει και διώχνει δυνατά ο Δέλλας, μακριά η μπάλα, ο Νικολαίδης θα διεκδικήσει, θα χάσει από τον Κάμαρ. Μπάλα παίρνει πάλι ύψος, εδώ ο Δέλλας πάλι. Για την ΑΕΚ, Ζήκος μακριά, Νικολαίδης θα κατεβάσει και θέλουν να φύγουν με τον Μαλαδένη. Ο Νικολαίδης θα μαρκαριστεί και αυτή τη φορά θα πάρει το φάουλ που σφυρίζει ο Ιταλός. Λάκης. Δέλλας. Πέτριτς, η ΑΕΚ παγώνει τώρα τον ρυθμό και καλά κάνει αφού οι Σουηδοί μπήκαν λίγο φουριώδες στο παιχνίδι μπροστά στο κοινό τους. Επαναλαμβάνω, για δεύτερη φορά μόλις στην ιστορία της η ΑΕΚ από τότε που χρησιμοποιεί το Ρασούντα ως έδρα το μεγαλύτερο γήπεδο Στοκχόλμης έχει sold out στα εισιτήρια. Προηγούμενα ήταν πριν από 2,5 χρόνια με την Μπαρσελόνα αντίπαλο στο κύπελλο του Πελούχα. Τσίριτς δεν πρόλαβε. Η μπάλα έφερε στον Άντερσον. Πήγαν να παίξουν γρήγορα το 1-2 και η μπάλα έφερε τώρα στον Τσίριτς για την ΑΕΚ.
Ο Τσίρις που θα βγάλει την μπάλα. Δεν μπόρεσε ο Μάρκος, έκανε κακή επιλογή, πήγε να την βγάλει με τη μία, θα μπορούσε να προχωρήσει κι άλλο και τώρα στην αντεπίθεση είναι η Σουηδή. Επέμβαση από τον Ζίκο. Ο Μάρκος θα πάρει την μπάλα με το χέρι. 16 λεπτό, ζωντανή μετάδοση από το Μέγκα του αγώνα της ΑΕΚ, πρωταθλήτρια Σουηδίας. Νταβλούχου Σουηδίας για την περασμένη σεζόν. Και της ΑΕΚ 0-0 το παιχνίδι, δεύτερο μάτς πριν από τους ομίλους του Champions League. Σαβεύσκι. Κασάπης. Την παλιά του Κασάπη έχει στόχο τον Νικολαίδη. Θα μαζέψει. Μαλαδένης, δυνατός ούτε πάνω σε σώματα. Κορνέλιουσον πίσω. Μακριά από τον Μπρουντίν. Πάνω στον Ζίκο. Κασάπης. Δέλας. Πέτριτς. Ζήκος. Και πάλι ο Πέτριτς. Κασάπης. Τσίριτς. Σαβεύσκι. Γύρισε ωραία. Μαρκαρίστηκε. Μπόρεσε. Κρατήθηκε με την μπάλα. Νικολαίδης. Γυρίζει για τον Λάκη. Ο Λάκης τώρα έχει δύο παίκτες εκεί που έχουν ανοιχθεί. Τον μαρκάρουν με τον αγώνα μπροστά από τον βοηθό διαιτή. Εδώ είναι ο Λάκης. Αν θα δοθεί πλέον, εδώ βλέπω μια άποψη από το Ρασούν, από ένα σφιχτικά γεμάτο. Τσίριτς που περνάει. Πάλι ο Ντράγκαν Τσίριτς. Κρατιέται όρθιος. Η παλιά μέσα στην περιοχή προλαβαίνει. Ο Σιόλο ήταν αυτός. Το ψαράκι Μάρκος. Μαλαδένης. Κεφαλιά πάνω από τα δοκάρια του Άσκερ. Καλή προσπάθεια Τσάεκ. Εδώ με τον Χρήστο Μαλαδένη. Παίζει τελικά αντί του Βιέκοβιτς, ο Βιέκοβιτς που παραλαμβάνω αισθάνθηκε ένα τράβημα στη συμπροπόνηση προς το τέλος της. Και είναι εκτός αποστολής. Όπως εξώ αποστολής τελικά έμεινε και ο Μιχάλης Καψής με το τράβημα που αισθάνθηκε στον αγώνα κυπέλου πριν από λίγες μέρες της ΑΕΚ με την Καρδίτσα. Κασάπης Μαλαδένης, Μαλαδένης Νικολαίδης, Τσίριτς, Μαλαδένης, πολύ ωραία. Έκανε το κοντρόλ, αλλά δεν μπόρεσε να κατεβάσει την μπάλα. Το τρίγωνο ήταν υποδειγματικό για την ΑΕΚ. Δέλας. Κασάπης. Ζήκος. Η ΑΕΚ που έχει πάρει τον χώρο του κέντρου και κατ' επέκταση είναι αυτή που ελέγχει το ρυθμό του αγώνα. Κασάπης. Η παλιά του για τον Νικολαίδη που περνάει όμως δύσκολα εκεί με το μαρκάρισμα που γίνεται, το διπλό μαρκάρισμα και από τον Γκούσταφσον και από τον Κάμαρ. Ο Κασάπης βγάζει με φάλτσο μια παλιά στα χέρια του Άσπερ. Εδώ ο Άσπερ. Επαναλαμβάνω λοιπόν, σας έλεγα πριν ότι παρά τις εκπληκτικές εμφανίσεις του και το ότι έχει κρατήσει αυτές τις 12 τελευταίες συναντήσεις ανέπαφτην αιστεία του, στις νέες προσκλήσεις χθες της Εθνικής Σουηδίας, με προπονητή μάλιστα τον Τόμι Σόντεμπεργκ, τον άνθρωπο που τον ανέδειξε εδώ πριν από μερικά χρόνια στην ΑΕΚ, ο Άσπερ ακόμα περιμένει το να κληθεί στην Εθνική. Φάουλ που πήρε ο Νοβάκοβιτς, τον οποίο ξεκούρασε στον αγώνα της Κυριακής με την Φρολούντα για το πρωτάθλημα ο Μπάξτερ. Ένα μάτι που κέρδισε δύσκολα η ΑΕΚ. 1-0. Την παλιά θα πάρει ακόμα μια κεφαλιά στον αέρα ο Δέλας από τον Άντερσον. Πήγαν να κάνουν το 1-2 ο Τσίτς με τον Μαλαδένη, δεν έπιασε κεφάλι με τον Κορνέλιουσον η παλιά του στα χέρια του Ατματζίδη. Ο Άντερσον κάνει κίνηση, περιμένει την μπάλα από τον Κορνέλιουσον, ο οποίος όμως τελικά δεν κάνει τίποτα από τα δύο. Προσπάθησε να βγάλει μια παλιά με φάλτσο, δεν του βγήκε καθόλου. Στα χέρια του Ατματζίδη την μπάλα. Σαβεύσκι. Τσίριτς.
Μαλαβένης μαρκαρίστηκε από πίσω δυνατό μαρκάρισμα στον Κάμαρ που του γίνονται και παρατηρήσεις από τον Ιταλό Διέδη. Εδώ πόντους Κάμαρ. Άφησε το αγγλικό πρωτάθλημα και τη Λέστερ το καλοκαίρι για να έρθει στην γενέτειρά του. Δέλλας Πέτριτς. Κασάπης. Δέλλας. Οι Σουηδοί και πάλι είναι ταμπουρωμένοι στην περιοχή τους όπως είχαν κάνει στη Φιλαδέλφια. Παναλαμβάνω, απολύτως λογικό για όποιον μπορούσε να αποκρυπτογραφήσει όλες αυτές τις 15 μέρες μετά τον πρώτο αγώνα τα λόγια και τη λογική του Στιουαρτ Μπάξτερ. Πάλι με διπλή ζώνη άμυνας περιμένει την ΑΕΚ κάτω τη σέντρα και όποτε παίρνουν την μπάλα θα έρθουν γρήγορα στην επίθεση όπως εδώ με τον Άντερσον που έχασε όμως για μία ακόμη φορά τις μονομαχίες με τον Δέλλα. Εδώ το γυαλίγο τον Σένστρεμ. Την παλιά για τον Άντερσον που έχει δίπλα τον Λάκη. Παλιά πάνω στις πλάτες, βγαίνει μπροστά από τον Νοβάκοβιτς δυνατά και βγαίνει η ΑΕΚ μπροστά με τον Λάκη. Λάκης έχει δίπλα το Σαβεύσκι. Σαβεύσκι θέλει να ξαναπεράσει για τον Λάκη, ο Λάκης και πάλι για τον Σαβεύσκι. Ω, θα πάρει φάουλ, το σφυρίζει ο Ιταλός, έκανε την τρίπλα, βλέπετε μπερδεύτηκε από εκεί πέρα ακόμα. Και το φάουλ είναι για την ΑΕΚ. Εδώ ο Τόνι Σαβεύσκι. Στην 11η σεζόν του στην ΑΕΚ. Το φάουλ από τον Μάρκο. Τον έχει περάσει μπροστά και ο Πέτριτς. Στο πρώτο παιχνίδι απείλησε μια-δυο φορές με το κεφάλι την εστία του Άσπερ. Εκεί όμως που ο Άσπερ, έτσι όπως εκτελέστηκε το φάουλ, ήταν βούτυρο στο ψωμί του για να βγει και να μαζέψει την μπάλα με το ύψος που έχει. Έχει σηκωθεί ο Όσλουτ, αν μπορώ να δω, είναι αυτός. Και δεν έχει βγάλει τη φόρμα, αλλά πρέπει να είναι ο Όσλουτ. Τον έχει σηκώσει ο Μπάξτερ. Δεν ξέρω αν αντιμετωπίζει κάποιος παίκτης το πρόβλημα. Μακριά από τον Γκόρνταν Πέτριτς. Γύρισμα από τον Ορντίν. Η παλιά από τον Μπρουντίν. Δέλλας με Άντερσον. Ο Δέλλας. Η μπάλα τώρα στην ΑΕΚ που προσπαθεί να βγει μπροστά με τον Τσίριτς. Και τώρα ήρθε η μπάλα στον Σαβεύσκι που έβγαλε για τον Νικολαίδη. Εύκολα το κέντρο άμυνας με τον Γκούσταυσον για τους Σουηδούς. Λάθος η παλιά τους. Κασάπης. Μαλαδένης. Μαλαδένης, Νικολαίδης. Το σούτ του Νικολαίδη. Καλό πάνω στον Άσπερ. Στο 25. Φάση που εσείς ξαναβλέπετε εδώ. Ο Πέτριτς, ο Λάκης. Πύρο Τσίριτς. Σιόλο. Δεν έπιασε το 1-2 για τους Σουηδούς. Εδώ είναι ο Στιουαρτ Μπάξτερ. Δικό του δημιούργημα, 100% είναι αυτή η ομάδα. Αν και Σκοτσέζος δούλεψε ποτέ στο Σκοτσέζικο ποδόσφαιρο. Σε καμία ομάδα της μεγάλης κατηγορίας.
στην Ιαπωνία έκανε το όνομά του και πέρα ξανά εδώ στην Σουηδία. Έχει δουλέψει σε δύο-τρεις ομάδες πολύ πετυχημένα. Μαλαδένης. Πήγε να πατήσει την μπάλα, κατάλαβε την κίνησή του ο Νορντίνου, αρχηγός των Σουηδών. Άντερσον τώρα. Ο Ανδρέας Άντερσον γύρισε, έχει χώρο. Περάσει από τα πλάγια. Θα κάνει και τη σέντρα. Διώχνουν όμως οι παίκτες ΑΕΚ. Λάκης και τώρα προσπαθεί να βγει μπροστά η ΑΕΚ με τον Ζήκο και τον Κασάπη που αλλάζει πολύ ωραία και πάλι με τον Ζήκο. Αυτός ψάχνει τον Νικολαίδη στην πλάτη των Σουηδών. Η κεφαλιά του Νικολαίδη, ο άσπερα αφήνει, άλλη μπάλα βέβαια είναι αρκετά μέτρα από το τέρμα του. Εδώ και πάλι ο Νικολαίδης. Και πάλι κάμερα στον Ανδρέας Άντερσον. Λογικό είναι να πηγαίνουν συνέχεια σε αυτόν. Πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία μιας ομάδας που αν και τυπικά η μη επαγγελματική περιμένει τον επόμενο χρόνο, το 2000, για να μπει στο χρηματιστήριο της Σουηδίας. Τα παράδοξα που συμβαίνουν στις χώρες που ακόμα δεν έχουν αποκωδικοποιήσει 100% αν το ποδόσφαιρό τους είναι επί της ουσίας επαγγελματικό ή μη επαγγελματικό. Φάουλ υπέρ του Ζήκου που βάλε ωραία το σώμα και πήρε το φάουλ από τον Σένστρεμ που τον βλέπετε εδώ. Και εδώ ο Ανδρέας Ζήκος. Κασάπης. Δέλας. Πέτριτς. Και πλάγια για τον Λάκη. Όλα αυτά δύο λεπτά πριν το ημίωρο. 0-0. Μεταξύ της ΑΕΚ Στοκχόλμης και της ΑΕΚ. Για μια θέση που οδηγεί στην αυριανή κλήρωση το απόγευμα στο Μοντεκάρλο του Champions League. Εκεί όπου ήδη είναι ο Ολυμπιακός από ελληνικής πλευράς και κλήρωση πατήρεται στη ζωντανή αύριο το απόγευμα στις 5 από το μεγάλο κανάλι. Εκεί όπου ελπίζουμε ότι μαζί με τον Ολυμπιακό που ήδη περιμένει θα είναι και η ΑΕΚ. Όπως πέρσι ήταν δύο οι ελληνικοί σύλλογοι που μας εκπροσώπησαν, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Ζήκος, Κασάπης, Σαδεύσκη, έχουν τρεις παίχτες μπροστά του, περνάει ο Κασάπης με παλιά που βέβαια δεν θα περάσει ποτέ. Το μαρκάρισμα των Σουηδών, αυτή την διπλή ζώνη, σε χώρους και ειδικά με το σύστημα των ρόμβων, των διαμαντιών δηλαδή όπως αμήνονται, δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στις ομάδες που θέλουν να βρουν χώρο, ακριβώς γιατί βασίζεται στην πολύ καλή φυσική κατάσταση. Δεν υπάρχει βέβαια Σκανδιναβός που να μην την έχει και όχι μόνο το ποδόσφαιρο. Και κυρίως βέβαια στο να μπορούν να καταλάβουν την έννοια της κάλυψης του χώρου και αυτό το κάνουν υποδειγματικά οι παίκτες του Baxter. Μπορεί να υστερούν σαφώς σε μεμονωμένα τεχνικά προσόντα από τους παίκτες της ΑΕΚ, αλλά είναι στρατιώτες. Εδώ ο Σένστρεμ και πάλι. Ζήκος. Λάκης. Πήραν την μπάλα και βγαίνουν μπροστά οι Σουηδοί. Νοβάκοβιτς πέρασε εκεί όπου ο Πέτριτς όμως θα προλάβει, θα βάλει το πόδι μπροστά από τον Σένστρεμ και θα παραχωρήσει ένα πλάγιο. Εδώ ο Γκόρνταν Πέτριτς. Η ΑΕΚ βγαίνει μπροστά με τον Τσίριτς. Το πρέπει τώρα να εκμεταλλευτεί όμως είναι ότι υπάρχουν κάποιοι χώροι. Μαλαδένης και Τσίριτς. Ζητάει ο Νικολαίδης. Τσίριτς καθυστερεί. Τσίριτς το σου τελικά πάνω στα σώματα. Νοβάκοβιτς ο Κασάπης τον μάρκαρε. Πήρε ο Δέλας. Κάθετα για τον Τσίριτς Σαβεύσκη. Παλιά του για τον Νικολαίδη. Ο Νικολαίδης κρατιέται. Προσπάθησε να αλλάξει για τον Τσίριτς ο Σέρβος. Δεν έκανε καλό κοντρόλ, την μπάλα στον Άσπερ. Φάουλ
Σωστό, παρότι δεν αρέσει καθόλου στην εξέδρα από τον Άντερσον που κράτησε πριν γυρίσει τον παίκτη ΑΕΚ με τον Μπάξτερ. Μια άποψη από την εξέδρα, οι οπαδοί της ΑΕΚ, ΑΕΚΟ όπως την λένε εδώ, δεν έχουν σταματήσει δευτερόλεπτο να την ενισχύουν. Λάκης. Κασάπης. Τσίριτς. Μαλαδένης. Νικολαίδης. Πήγε να πατήσει για τον Τσίριτς. Νοβάκοβιτς. Που θα ψάξει από την άλλη πλευρά τον Άντερσον. Με τον Λάκη δίπλα του. Νοβάκοβιτς. Πήγε να αλλάξουν την μπάλα. Δεν τα κατάφεραν. Βγήκε για μία ακόμη φορά ο Δέλλας, ο οποίος προσπαθεί να βγάλει την ΑΕΚ τώρα μπροστά. Θα περάσει και κυνηγάει την μπάλα σε ρόλο εξτρέμ βέβαια και δεν θα καταφέρει. Εδώ ο Τραϊανός Δέλλας μετά τον Άρη και το πέρασμά του από τα αγγλικά γήπεδα με την Sheffield United. Σε μια Sheffield United πολλές φορές ο τεχνικός της μέχρι πέρσι, Steve Bruce, τον χρησιμοποίησε σε ρόλο επιθετικού. Και μάλιστα μερικές φορές τον ξελάσπωσε ο Δέλλας, πετυχαίνοντας γκολ στα τελευταία λεπτά. Άφησε τελικά το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας της Αγγλίας και γύρισε στην Ελλάδα και στην ΑΕΚ. Φάουλ. Αυτή τη φορά, παρότι διαμαρτύρεται ο Ζήκος, έχει δίκιο ο διαιτητής, είναι για τους Σουηδούς. Ο Άντερσον που χάνει ακόμα μια μονομαχία και πάλι από τον Δέλλα. Μεγάλη φάση δεν έχουμε σε αυτά τα 33 λεπτά, πλην εκείνης του 1 του λεπτού όταν ο Λάγκερλοφ έπιασε κοιμόμενη την άμυνα της ΑΕΚ. Απέναντι στο Ματζίδη το πλασέ του όμως εξωτερώθηκε από τον αρχηγό της ΑΕΚ με τα πόδια. Τσίριτς και πάλι ο Δέλλας. Πάει πάρα πολύ καλά. Κασάπης. Δίπλα του είναι ο Ζήκος. Την παλιά του Ζήκου έχει και πάλι στόχο τον Κασάπη και τον βρίσκει. Κασάπης τώρα με τον Σαβέσκι. Η παλιά του Σκοπιανού δεν είναι καλή και ήταν και offside ο Κασάπης. Συνεπώς προσπάθεια που τελειώνει για την ΑΕΚ. Εδώ ο Λιούπης του Βάκοβιτς. Πέτριξ μακριά. Κεφαλιά που πήρε προς τα πίσω πολύ ωραία ο Νορντίν. Και τώρα με τον Νοβάκοβιτς και τον Σιόλο. Ξανά ο Νοβάκοβιτς, η Σουηδή μπροστά. Τσίριτς. Ζήκος. Κασάπης που ανεβαίνει. Ζήκος. Παλιά του είναι τον Νικολαίδη. Αλλά πίσω πολύ ωραία και ψύχρεμα ο Σιόλο, ο Νορβηγός, θα γυρίσει τον Άσπερ. Εδώ βλέπετε ένα πλάνο από την εξέδρα των φίλων της ΑΕΚ. Πρέπει να είναι γύρω στους 1200, ίσως και 1500. Έχουν φτάσει όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά από πολλά σημεία της Ευρώπης μέχρι εδώ και με κάθε μέσο και τρόπο. Τσίριτς πολύ ωραία, αλλάξαν την μπάλα με τον Μαλαδένη, παίχτε ΑΕΚ. Νικολαίδης που χάνει το κοντρόλ, αλλά προσπαθεί να δώσει για τον Σαβεύσκη. Ο Σαβεύσκη χαμηλά. Προσπάθησε να βρει κάπως την μπάλα ο Τσίριτς, ανορθόδοξα. Εξουδετέρωσε ο Κόμαρ. Κασάπης. Πολύ ωραία ο Δέλλας. Και τώρα ο Κασάπης. Κασάπης προσπαθεί να περάσει και τα καταφέρνει. Και κρατάει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Κάνει και τη σέντρα. Δεν ήταν σε καλή τοποθέτηση εκεί ο Μαναδένης.
Κασάπης που από τα αριστερά έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ τους Σουηδούς και φαίνεται ειδικά εδώ πόσο μεγάλη ήταν η απώλειά του το μάτι της Αθήνας. Η παλιά για τον Μαλαδένη. Όμως μπροστά του είναι μόνο Σουηδί. Κρατάει την μπάλα. Το σουτ χωρίς τύχη βέβαια από τον Μάρκο. Σιόλο πίσω για τον Άσπερ. Πρώτος ο Πέτριτς. Βάζει το πόδι αλλά όχι καλά ο Μπλουντίν. Ακόμα πιο μακριά ο Κορνέλιουσον. Μαλαδένης, Μάρκος. Αλλαγή παιχνιδίου για τον Κασάπη. Ζήκος. Μια απόκρουση περισσότερο του Λάκη παρά σου. Ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Άσπερ. Σαν να ήθελε να κερδίσει χρόνο. 37 του παιχνιδιού. 0-0. ΑΕΚ. Εδώ είναι η εξέδρα των Σουηδών. Με πολλά καπνογόνα. Ο Δέλλας μακριά από την υποπίεση. Ο Νικολαίδης σφυρίζεται φάουλ. Το ξεμαρκάρισμα προσπάθησε να κάνει βγάζοντας από την πορεία τον Πόντους Κάμαρ. Άντερσον παίρνει την κεφαλιά, άλλη μπάλα καταλήγει στη θέα του Ματζίδη. Και αρχηγός ΣΑΕΚ, βλέπετε ότι όλοι έχουν απομακρυνθεί, βγαίνει από την περιοχή και θα αλλάξει με τον Κασάπη. Δέλλας. Ζήκος. Από τον Λάκη και πάλι ο Ζήκος. Κασάπης. Ο παλιάδος του Κασάπη είναι για τον Σαβεύσκη. Προλαβαίνουν λίγο οι Σουηδοί. Σαβεύσκη. Τσίριτς. Πολύ ωραία άλλαξαν την μπάλα. Νικολαίδης γύρισε. Το σουτ διώχνει ο Άσπερ. Η φάση δεν έχει τελειώσει, ο Νικολαίδης σηκώθηκε και τελικά παίρνει κόρνερ. Εδώ ο Νικολαίδης, η ΑΕΚ στο 39 κάνει την πιο απειλητική εμφάνισή της. Στα καρέ του πανύψηλου Ματίας Άσπε, στην προσπάθεια που έγινε εδώ το σουτ, διώχνει ο Άσπερ και τελικά ο Νικολαίδης προσπαθεί, παίρνει την μπάλα, αλλά έρχεται και του πετάει την μπάλα κόρνερ τελικά. Με διπλή βοήθεια εκεί ο Νορδίν. Το κόρνερ βγαίνει, ο Άσπερ δεν συγκρατεί την μπάλα. Αλλά την έδιωξε όσο χρειαζόταν. Η μπάλα ήρθε και πάλι στον Μάρκο που είναι offside. Σήκωσε ο Ιταλός. Βοηθός εδώ. Εδώ είναι ο Άνιέλο Ντι Μάουρο, ένας από τους δύο βοηθούς του Γρασιάνο Τσέζαρη. Μόνο διαφωτιστικό ριπλέ από εκείνη την κάμερα θα μπορούσε να μας επιβεβαιώσει ότι ο Μάρκος ήταν. Ναι, ναι, γιατί ερχόταν πίσω από το κόρνερ. Συνεχώς τώρα που το γίνει η μπάλα ήταν ακάλυπτος. Να πλέον την πήρε δεν έχει πρόβλημα, αλλά πριν. Ο Πέτριτς εδώ μεταξύ κέρδισε ακόμα μια μονομαχία του διδήμου εκεί, Πέτριτς και Δέλλα με τον Άντερσον. Εδώ ο πρώην παίκτης της Dundee United και της Glasgow Rangers. Και ο Ατματζίδης που στο 1 λεπτό έχει κάνει την απόκριση μέχρι στιγμής του απογεύματος σε εκείνη την προσπάθεια του Λάγκερλοφ. Εδώ ο Ατματζίδης μάζεψε εύκολα. Νικολαίδης που μονομαχεί με τον Μπρουντίν και θα πάρει την μπάλα. Υπάρχει και ο Μαλαδένης δίπλα του. Ο Νικολαίδης πετάει την μπάλα, θα σουτάρει πάνω στον άσπερο Μαλαδένης. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία της ΑΕΚ. Στο 41 ο Νικολαίδης του πέταξε την μπάλα. Μισό γκολ. Ο Μαλαδένης απέναντι από τον άσπερ, είδε όμως τον Σουηδό να απλώνει
το τεράστιο κορμί του και να αρνείται στην ΑΕΚ ένα γκολ που πιθανότατα να σήμαινε για την πρόκριση. Εδώ βλέπετε και πάλι ιδανική η παλιά του Νικολαίδη. Ο Μαλαδένης έχει τέρμα, ο Άσπερ έχει βγει γρήγορα όμως, όπως περίπου είχε κάνει και με τον Τσίριτς στη Νέα Φιλαδέλφεια λίγο πριν τελειώσει το μάτς. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 41. Εδώ ο Άσπερ. Και μπορείτε να καταλάβετε για ποιο λόγο, βλέποντας αυτά τα δύο παιχνίδια, έχει κρατήσει τόσες ώρες ανέπαφη την αιστεία του. Παλιά που εξουδετερώνεται από τον Βέλα. Σαβεύσκι. Χάνει την μπάλα. Το γύρισμα, το οποίο θα διώξει λίγο ο Ζήκος και θα βγει ο Ατμαντζίδης. Με τα πόδια. Κάνει και τρίπλα μάλιστα και θα μαζέψει την μπάλα. Ο αρχηγός Σάι. Η ΑΕΚ λοιπόν που ακούμπησε πριν από ένα λεπτό το 1-0. Ο Μαναδένης βρέθηκε σε ιδανική για αυτόν θέση, ένας παίκτης πολύ ικανός στην περιοχή. Απέναντι τον Άσπερ όμως, Άσπερ είχε δει πολύ γρήγορα την κίνηση που θα έκανε ο Νικολαίδης και βγει από την αιστεία του. Σαβεύσκι, Τσίριτς. Ο Τσίριτς για τον Κασάπη. Κασάπης, Σαβεύσκι και πάλι Κασάπης. Κασάπης που κρατιέται, δίνει πίσω για τον Τσίριτς, το σούτ του Τσίριτς ψηλά. Εδώ ο Ντράγκαν Τσίριτς. Και επειδή μεταγραφεί στην ιστορία της ΑΕΚ, πριν από μερικές εβδομάδες από την Μπαρτσελόνα, εδώ έπαιρνε τον Κασάπη. Κρατιέται. Θα δώσει πίσω μετά στον Τσίριτς, το σούτ όμως του Σέρβου θα φύγει out. Δύο λεπτά για το ημίχρονο. Ζωντανή μετάδοση του Μέγκα από τη Ρασούντα της Στοκχόλμης. ΑΕΚ ΑΕΚ 0-0. Το παιχνίδι παίζει. Ζήκος, ο Νικολαίδης είναι πάντα στο έδαφος. Μάρκος και πετάει την μπάλα έξω για να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες του Νικολαίδη που στο κοντινό πλάνο που έγινε πριν και εδώ βλέπετε. Με τον αγώνα του στα πλάγια πρέπει να τον πετύχει δίπλα εκεί στα αυτή. Σηκώθηκε πάντως ο Νικολαίδης. Ακόμα προσπάθησε να βάλει το σώμα καλύτερα να πάρει την μπάλα. Πάντως πρόθεση δεν πρέπει να έχει ο Σουηδός σε αυτή τη φάση. Εδώ ο Νικολαίδης. Αυτή τη φορά οι Σουηδοί όταν επανέφεραν την μπάλα γύρισαν στους παίκτες της ΑΕΚ. Κάτι που δεν έκαναν επαναλαμβάνω στην αρχή του αγώνα. Πέτριτς. Και αυτή τη στιγμή ο Ιταλός διαιτητής φυρίζει το τέλος του πρώτου χρόνου με ελάχιστα δευτερόλεπτα καθυστέρηση. 0-0 μεταξύ της ΑΕΚ και της ΑΕΚ μετά από ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο δεν είχαμε βέβαια τίποτα σπουδαίο από πλευράς αγωνιστικής απόδοσης των δύο ομάδων, όμως θα μπορούσαν και οι μεν και οι δε. Ή ο Λάγκερλοφ εδώ στο ένατο λεπτό όταν το σούτ είδε να αποκρούεται τα πόδια του Ατματσίδη, είτε η ΑΕΚ, κυρίως όμως η ΑΕΚ σε εκείνη τη φάση που έκανε στο 41ο λεπτό όταν ο Νικολαίδης είδε το Μαλαδένη, του την έδωσε ο Μαλαδένης απέναντι από τον Άσπερ, σούταρε πάνω στον Σουηδό τερματοφύλακα. Αυτές ήταν οι δύο φάσεις του ημιχρόνου του παιχνίδι, έτσι κάπως θα κυλήσει και στην επανάληψη. Εδώ ξαναβλέπετε τις δύο καλύτερες φάσεις αυτού του πρώτου ημιχρόνου. Το πλασέ στο 1 το λεπτό του Λάγκερλοφ που έστειλε την μπάλα στα πόδια του Ατματζίδη και μετά επαναλαμβάνω στο 41ο λεπτό την ευκαιρία του Μαραδέν. Γυρίζουμε στα στούντιο του Μέγκα στην Αθήνα και θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου. Το παιχνίδι
εδώ και μερικά δευτερόλεπτα ξεκίνηση για το δεύτερο ημίχρονο. ΑΕΚ και ΑΕΚ με ανοιχτούς λογαριασμούς για αυτό το δεύτερο ημίχρονο στο 0-0. Παιχνίδι που στο πρώτο ημίχρονο του δεν είχε τις μεγάλες φάσεις, έξω από εκείνες τις δύο. Μία για κάθε ομάδα. Η παλιά εδώ του Τσίριτς δεν πέρασε και υπάρχει offside. Η φάση λοιπόν του 1 του λεπτού, αν δεν μας παρακολουθήσει από την αρχή, με τον Λάγκερ λοχαμένα για τον Αθμαζίδη να σουτάρει, αλλά τον Αθλέκα ΣΑΕΚ να αποκούλει με τα πόδια. Και την ευκαιρία, τη μεγάλη ευκαιρία όμως του Μαλαδένη στο 41ο λεπτό από την ενέργεια του Νικολαίδη, την πάσα στο Μαλαδένη απέναντι από τον Άσπερ, το σουτ, το εξωτερικό στο goalkeeper των Σουηδών. Σε ένα πρωτομήχρονο που είχε 61% κατοχή της μπάλας η ΑΕΚ, αν αυτό σας λέει κάτι, σχεδόν το ίδιο ποσοστό δηλαδή που είχε στο παιχνίδι της Αθήνας. Δείγμα και πάλι ότι ακριβώς οι Σουηδοί αντιμετωπίζουν όπως και στο πρώτο μάτς. Πολύ επιφυλακτικά την ΑΕΚ με τηλεφτοπόλεμο και όπου τους βγει. 0-0 το μάτς στην Αθήνα, 0-0 μέχρι τώρα εδώ. Αν μείνουν έτσι τα πράγματα και στα 90 λεπτά, πάμε για παράταση. Και ίσως φτάσουμε και χρειαστούν τελικά ακόμα και τα πέναλτι για να δούμε ποια ομάδα θα είναι αύριο το απόγευμα από τις δύο αυτές στην κλήρωση των ομίλων στο Μοντεκάρλο. Παναγάνω κλήρωση σε ζωντανή μετάδοση αύριο το απόγευμα για το Μέγκα από την κεντρική αίθουσα. Βασιλιά Ρενέ στο Μοντεκάρλο. Προσπάθησε και κρατήθηκε ο Τσίριτς. Τσίριτς περνάει και την πάρα πολύ ωραία. Μάρκος. Μάρκος κάνει και το σουτ χαμηλά. Ο Άσπερ θα μπλοκάρει τώρα. Απέκρουσε αρχικός και μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια. Εδώ ο Άσπερ και τον Γιαλίου και τον Μάρκο πρωταγωνιστές αυτή την πρώτη φάση του δεύτερου ημιχρόνου. Εδώ και πάλι ο Μάρκος. Ζήκος, Μαραδένης, Λάκης. Ζήκος, Κασάπης. Πολύ και φάντος το πρώτο μέρος. Ο Ζήκος μπερδεύτηκε, αλλά του έγινε και ένα φάουλ εκεί. Το άξιο διαιτητής πάντως. Παίζουν οι Σουηδοί την μπάλα με τον Νοβάκοβιτς που άνοιξε για τον Άντερσον. Άντερσον με τον Πέτριτς κοντά του. Παλιά από τον Κορνέλιουσον εξωτερώθηκε από τον Δέλα. Ο Δέλας, περίφημα επαναλαμβάνω στο πρώτο μέρος, παίζει τη θέση του Καψί σήμερα στην ΑΕΚ. Εδώ υπάρχει φάουλ. Το έκανε πάνω στον Κασάπη που βλέπετε εδώ. Ο Μίκαλ Μπρουντίν. Ο Σαβεύσκι αλλάζει για τον Μάρκο. Με τον Μάρκο να βρίσκει τον Λάκη. Ο Λάκης αρχικά εξωτερώθηκε, όμως κράτησε την μπάλα και τώρα βγάζει όμως μια σέντρα ψηλά στις εξέδρες του Ρασούνα. Εδώ Βασίλης Λάκης. Και ακριβή ελληνική μεταγραφή στα χρονικά της ΑΕ. Τα χρήματα που ξόδεψε πέρσι το καλοκαίρι η Ένωση τον πάρει από τον Πανελλιακό. Τώρα που αναλαμβάνουμε την ξεπέραση σε κόστος κάτω στη μετακίνηση του Τσίριτς από την Μπαρσελόνα. Διώχνουν με τον Γκούσταυσον οι Σουηδοί και υπάρχει ένα φάουλ υπέρ της ΑΕΚ που πήρε ο Μαλαδένης. Μάρκος βιάστηκε πάρα πολύ. Βγήκε όμως και πάλι ο Δέλας. Παλιά για τον Ορντίν και πίσω η μπάλα από τον Μάρκο για τον Ματζέι. Ο Βάκοβιτς όρθιος κάτι φωνάζει στους παίκτες του. Στον Μάρκο, μάλιστα συμβαδόλυτα αυτή τη στιγμή. Την παλιά του Τσίριτς, Νικολαίδης, πάτησε για τον Μαλαδένη, δεν τα κατάφερε, Σαβεύσκι. Τσίριτς. Σέρβος ψάχνει ένα χώρο για σουτ, το κάνει, αλλά είναι πολύ άστοχο. Εδώ.
Μπάλας. Κασάπης, Δέλας, Πέτριτς, Λάκης, Ζήκος, Κασάπης, Σαβεύσκη, κάθετα για τον Νικολαίδη. Δίνει το παιχνίδι ο Ιταλός να συνεχιστεί παρά το ότι πέφτουν σώματα κάτω. Το οποίο πιθανόν ότι έχει δίκιο, η μπάλα είναι για τον Νικολαίδη στον σάιντ. Τον είδε ωραία ο Ζήκος που βγάλε την μπάλα του Νικολαίδη, τον βλέπετε εδώ. Και ο Άσπερμαν αργές κινήσεις ενώ έχει ζητήσει ο Μπάξτερ βοηθούς του στον πάγκο κάτι να τους σημειώσουν. Πρόλαβε ο Δέλας και πέταξε την μπάλα έξω. Μάλιστα ζητάει από κάποιον παίκτη του να βγάλει τη φόρμα ο Σκοτσέζος τεχνικός. Παλιά στα χέρια του μαζί. Όπως βλέπετε έχει σηκωθεί ο Όλα Άντερσον. Αυτός θα είναι μάλλον και η πρώτη αλλαγή, δεν ξέρω. Θα κάνει κάποια στιγμή ο Πάκιστα. Πάντως, ανάμεσα στα άλλα, ο Άντερσον ήρθε και είπε στον βοηθό, ο Τέρνετη, ότι οι φίλοι της ΑΕΚ βρίσκονται πίσω ακριβώς από τους παίκτες της ΑΕΚ που προθερμαίνονται. Κάτι πρέπει να έχει συμβεί. Εντάξει, αυτό το οποίο λέει και ο βοηθός διαιτητής επίσης είναι στους παίκτες ΑΕΚ να πάνε πίσω από τις διαχειριστικές πινακίδες. Όλα αυτά ενώ το παιχνίδι δεν έχει απολύτως τίποτα να επιδείξει. Εδώ και 3-4 λεπτά οι ομάδες επιδεικνύονται σε έναν διαγωνισμό που θα κάνει πρώτος λάθος πάσα. Ο ρυθμός έτσι θα πάει από εδώ και πέρα. Ξέρει πάρα πολύ καλά και η μία ομάδα και η άλλη ότι αν μπει ένα γκολ δύσκολα βγαίνει. Και αυτό θα σημαίνει και πρόκληση αποκλεισμού αντίστοιχα. Μαλαδένης, πήγε να περάσει η παλιά για τον Νικολαίδη. Ζήκος πίσω. Από τον Δέλα η μπάλα στον Λάκη. Από τον Λάκη για τον Κασάπη κοντά τον Σαβεύσκη. Έγινε γρήγορα το 1-2 ο Κασάπης. Θα τον προλάβει όμως, έφυγε πολύ γρήγορα να τον προλάβει ο Κάμαρ για δει τη φάση. Πεδεσάει και πάλι παίρνουν την μπάλα με τον Δέλα. Βγάζει για τον Σαβεύσκη. Σαβεύσκη θέλει να κάνει έξυπνη τρίπλα, παίρνει κόρνερ. Ήταν ο Μάρκος αυτός που θα πάει. Πριν όμως τελέσει θα έχουμε την πρώτη αλλαγή για τους Σουηδούς. Απόψε ο Κορνέλισον είναι αυτός που θα φύγει και στη θέση του θα μπει ο Μάτιασον. Όπως βλέπετε είναι ο Κορνέλισον που αποχωρεί. Και ο Κρίστερ Μάτιασον είναι αυτός που θα πάρει τη θέση του. Αλλά πέρασε Νικολαίδης, βάζει το κεφάλι άσχημα, γινόντας σε καλή θέση.
Μάτιασον θα είναι αυτός που θα πάει στην κορυφή της επίθεσης τώρα των Σουηδών. Ένας καθαρός επιθετικός. Που σημαίνει ότι κάπως θα αλλάξει τα πλάνα του Μπάκστερ. Θα χρειαστεί να δούμε τι ακριβώς θα έρθει. Δηλαδή, μια και ο Κορνέλισον είναι ένας παίκτης πιο πολύ αμυντικογενής. Ο Μάτιασον είναι καθαρό όμως επιθετικός. Σιγά σιγά να ρισκάρει κάτι. Όλα θα φανούν στη συνέχεια. 56 λεπτό, 0-0. Από τον Τσίριτς η μπάλα ήρθε στον Λάκη. Ο Λάκης πίσω διακινδυνεύει την παλιά για τον Πέτριτς. Ο Πέτριτς μακριά προς να φύγει η μπάλα που καταλήγει στον Άσπερ. Εδώ βλέπετε τον Νοβάκοβιτς. Πολύ ωραία ο Δέλλας και διώχνει μακριά ο Δέλλας. Θα μπορούσα να πω ότι είναι την παρουσία που κάνει απόψε και ο καλύτερος παίκτης. Όλα χάθηκε με τον Σαβεύσκη που πήγε να κάνει μια παλιά, αλλά πέρασε και τώρα έχει ο Νοβάκοβιτς την μπάλα έξω από την περιοχή. Το σούτ του Νοβάκοβιτς και η μπάλα πάει στα δίχτυα του Ματζίδη. Στο 57ο λεπτό ο Νοβάκοβιτς έμεινε μόνος, έκανε το σούτ, η μπάλα πήγε χαμηλά και καταλήγει στα δίχτυα της ΑΕΚ. Ό,τι χειρότερο η εξέλιξη του παιχνιδιού έτσι όπως πήγαινε το μάτς, ουσιαστικά στην δεύτερη επικίνδυνη προσπάθεια που έκαναν οι Σουηδοί σε όλο το μάτς. Βλέπετε, μένει μόνος του, δεν υπάρχει κανείς εκεί για να τον ανακόψει. Το σουτ, ο Ατματζίδης εφηβιάζει, την μπάλα πάει χαμηλά. Με τον Νοβάκοβιτς λοιπόν, η ΑΕΚ βρίσκεται πίσω στο σκορ. 1-0 στο 58ο λεπτό. Και από εδώ και πέρα πια δεν υπάρχει καμία διέξοδος για την ΑΕΚ παρά να φύγει μπροστά, να κυνηγήσει αυτό το ένα γκολ που θα της δώσει την ισοπαλία. Την ισοφάριση θα τη με ένα περνάει η ΑΕΚ. Νομίζω. Από εδώ και πέρα πια ο χρόνος είναι εναντίον της ΑΕΚ, πρέπει οπωσδήποτε να βρει λύση και να βάλει γκολ. Μαλαδένης προσπάθησε μακριά ο Κάμαρ. Πήρε ο Κασάπης. Άλλαξε τον Σαβεύσκη. Και πάλι Κασάπης. Χαμηλά η μπάλα, δεν προλαβαίνει να βάλει τον πόλο Μαραδένης. Απέναντι τον Άσπερ. Εδώ ο Μαραδένης. Ελέγχει και απομακρύνει ο Μπρουντίν για τους Σουηδούς. Νοβάκοβιτς. Νοβάκοβιτς που ξέφυγε και εδώ θα πάρει φάουλ. Έχει αργήσει να το σφυρίξει ο Ιταλός. Έχει σηκώσει ψηλά το πόδι ο Σέρβος. Και έχω την αίσθηση πως θα χρεωθεί και με κάρτα ο Νοβάκοβιτς όταν σηκωθεί και πάει κοντά στο διαιτητή. Ναι. Ο Νοβάκοβιτς λοιπόν, ο οποίος πήρε την μπάλα. Θα σας κλέψει την μπάλα από τον με το χέρι. Το πλέον έχει το τέλος της φάσης όταν έπεσε στο έδαφος. Έχει πάρει την μπάλα, έχει τσιμπήσει την μπάλα με το χέρι και αυτό είναι που τιμωρεί ο Ιταλός. Τσίριτς. Μπάλα χάθηκε. Ζήκος. Κασάπης. Ζήκος. Πίσω για τον Δέλλα. Και πάλι ο Ζήκος Πέτριτς. Ο Τσίριτς με τον Μαλαδένη. Την μπάλα πέρασε τον Νικολαίδη που όμως πήγε να την αφήσει και έδιωξαν οι Σουηδοί που κατάλαβαν την πρόθεσή του. Και το πρόβλημα για την ΑΕΚ βέβαια θα είναι ότι όσο τώρα θα ανοίγεται για να ισοφαρίσει θα υπάρχουν κενά που οι Σουηδοί θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν στην άμυνά της. Προσπάθησε να ξεφύγει και κατάφερε ο Σένστρεμ να κρατηθεί όρθιος. Μπάλα στον Άντερσον. Άντερσον που θέλει να μπει, κοντράρει ο Πέτριτς. Φωνάζουν οι Σουηδοί στην εξέδρα, αλλά βέβαια
Οι διαμαρτυρίες τους δεν έχουν βάση. Το σουτ μακριά, χωρίς τύχη, από τον Ορντίν out. Η ΑΕΚ δείχνει να τα έχει χαμένα και είναι απολύτως φυσιολογικό αυτό βέβαια, αλλά πρέπει το συντομότερο δυνατό να σηκώσει. Το κεφάλι και να ψάξει, να το βλέπετε, τους φίλους της στην εξέδρα, να ψάξει τα υπόλοιπα 30 λεπτά τουλάχιστον που απομένουν. Αυτό το ένα γκολ θα τους δώσει την πρόκληση. Ακόμα και στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Μπάλα είναι για τους Σουηδούς. Παλιά καθυστέρηση στο παιχνίδι. Γκούσταφσον τώρα. Διέτη κεφαλιά Άντερσον. Από τον Λάκη μπάλα στον Δέλα και τώρα ο Πέτρης. Και πάλι. Η μπάλα χάθηκε για τους παίκτες ΣΑΕΚ, όμως με τον Ζήκο την κερδίζουν. Μάρκος, προσπάθησε ο Μαλαδένης, δεν μπόρεσε, ήρθε ο Τσίριτς και αυτός δεν μπόρεσε, όμως η μπάλα πήγε στο Σαβεύσκι. Νικολαίδης, Νικολαίδης θα γυρίσει. Μάρκος. Βγάζει μια πολύ άσχημη παλιά. Πάτης ο Λάκης. Παλιά του Ζήκου. Προλαβαίνουν, κατάλαβαν την παλιά του. Πολύ ώρα πριν οι Σουηδοί με τον Κάμαρτ και έδιωξαν και θέλουν να περάσουν και στην αντεπίθεση. Με τον Μάτιασον. Κακή παλιά του Πέτριτς. Κασάπης. Δέλας. Σαβεύσκι, Τσίριτς. Τσίριτς που επιχειρεί να αλλάξει με τον Νικολαίδη. Πέταξε την μπάλα για τον Μαλαδένη. Εδώ είναι ο Άσπερ. Ο Ντουμπάκοβιτς θα ψάξει να βρει τώρα όποια λύση έχει στο πάγκο του. Δεν έχει και πολλές. Ουσιαστικά επιθετικές έχει τον Κωνσταντινίδη. Μάρκος τσίπησε την μπάλα. Ο Νικολαίδης. Εδώ είναι ευκαιρία για την ΑΕΚ. Το σούτ και μπάλα δίπλα το δοκάρι του Άσπερ. Έγινε το πρεσάρισμα από τον Μάρκο, έκανε το λάθος η άμυνα των Σουηδών. Η μπάλα έρχεται στον Νικολαίδη, τον βλέπετε εδώ. Το λάθος που κάνει ο Γκούσταφσον, ο Νικολαίδης. Σουτάρει, η μπάλα περνάει δίπλα από το δοκάρι του Άσπερ που είχε εξουδετερωθεί. Το ξαναβλέπετε εδώ. Και είναι κόρνερ. Η μπάλα βρήκε στο πόδι, πρόλαβε να του βάλει το πόδι, δηλαδή ο Μπρουντίν. Ενώ είχε εξουδετερωθεί ο Άσπερ. Ευκαιρία για την ΑΕΚ. Πέρασε η μπάλα στο δοκάρι, πρέπει να χτύπησε. Διώχνουν. Οι Σουηδοί όπως. Ο Άσπερ εφηδιάστηκε σε αυτό το κόρνερ του Μάρκου, του Σαβεύσκη. Ζήκωσε η παλιά και θα αφήσει την μπάλα να καταλήξει έξυπνα έξω ο Γκούσταφσον. Ενώ δεν ξέρω αν θα μας ξαναδώσουν το κόρνερ. Θα σας βλέπετε τον Τόμας Γκούσταφσον. Από ό,τι φαίνεται δεν πρόκειται να μας το ξαναδώσουν οι Σουηδοί. Κασάπης, η μπάλα είναι έξω. Φάουλ υπέρ της ΑΕΚ. Και έχει σκοθεί ο Κωνσταντινίδης για να αποτελέσει την πρώτη αλλαγή της Ένωσης. Ενώ δεν ξέρω αν θα γίνει τώρα η αλλαγή πριν εκτελεστεί αυτό το φάουλ για την ΑΕΚ. Ναι. Λοιπόν, θα φύγει από το παιχνίδι για την ΑΕΚ ο Σαβεύσκι και θα περάσει ο Κωνσταντινίδης. Στο 65. Εδώ ο Τόνι Σαβεύσκι φεύγει και μπαίνει ο Σωτήρης Κωνσταντινίδης. Δεν έκανε ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία του στο πρώτο παιχνίδι όταν πέρασε σαν αλλαγή, περίπου στο ίδιο χρονικό διάστημα. Παλιά
Προσπαθεί ο Μάρκος, κερδίζει όμως την κεφαλιά μπροστά τον Γκούσταφσον. Προσπαθεί ο Σένστρεμ να περάσει την μπάλα από την άλλη πλευρά, Κασάπης. Ζήκος. Τσίριτς. Ζήκος. Λάκης. Τσίριτς. Μάρκος. Δεν μπορεί να περάσει αυτήν την παλιά. Ο Τσίριτς θα προσπαθήσει να βάλει και ένα τάκλιν. Υπάρχει πεσμένος ο Σουηδός. Υπάρχει μια ένταση τώρα. Από πάνω του πήγε σαν το κοκόρι. Θα βάλει κίτρινη στο Τσίριτς. Πήγε σαν το κοκόρι από πάνω του ο Κρίστερ Νορντίν, ο αρχηγός των Σουηδών. Σωστά πάντως η κίτρινη στον Τσίριτς για το τάκλιν στον Γκούσταφσον. Είχε την μπάλα, πήγε να απομακρύνει όταν δέχτηκε το τάκλιν του. Πέφτει σαν έκλεβε τη φάση εδώ. Λογικά χρεώνεται με κίτρινη κάρτα ο Ντράγκαν Τσίριτς. Με τον κόλ του Νοβάκοβιτς. Εδώ και 8 λεπτά προηγείται με 1-0. Η πρωταθλήτρια Σουηδίας. Προσπαθεί ο Άντερσον. Το σπάσει ο Κασάπης. Ο Άντερσον κρατάει την μπάλα. Νοβάκοβιτς γίνεται σέντρα. Πρόλαβαν και έδιωξαν οι παίκτες ΣΑΕ. Την τελευταία στιγμή. Ακρίβεια πρόλαβε ο Λάκης. Και ο Μαραδένης θα πάρει ένα πλάγιο. Τι φάουλ σφίριξε ο Ιταλός. Πάντως μπάλα έτσι κι αλλιώς είναι για την ΑΕΚ. Μπροστά στο πάγκο των Σουηδών. Είναι φάουλ, πρέπει να είναι φάουλ. Ναι. Μάρκος με τον Ζήκο. Τσίριτς. Τσίριτς. Προσπαθεί ο Τσίριτς, θέλει να περάσει. Υπάρχει φάουλ και το αφήνει ο Ιταλός. Και προσπαθούν με τον Σένστρεμ οι Σουηδοί που χάνουν την μπάλα όμως από τον Πέτριτς Κωνσταντινίδης. Κωνσταντινίδης και ανεβαίνει ο Λάκης σε βοήθειά του. Μάρκος. Λάκης που έχει χώρο. Βγάλει όμως την μπάλα πάνω στο Γκούσταφσον. Πάλι Λάκης. Ζήκος. Για τον Κασάπη. Παλιά του άσχημη πάνω στα σώματα. Και πάλι Ζήκος. Παλιά για τον στόχο τον Κωνσταντινίδη, έδιωξαν οι Σουηδοί. Τώρα ψύχρεμα θα γυρίσουν την μπάλα στον Σιόλο και ο Νορβηγός ψηλά στις εξέδρες του Ρασούντα. Προσπάθησε ο Τσίριτς, χάνει την μπάλα όμως τώρα και η παλιά από τον Νορντίν με φάλτσο για να προλάβει ο Πέτριτς την τελευταία στιγμή τον Μάτιασον. Παλιά καταπληκτική του Νορντίν. Στα μετώπιστε της άμυνας ΣΑΕΚ, ο Τσίριτς προσπαθεί να κάνει την τρίπλα που δεν του πιάνει. Πάνω στον Νοβάκοβιτς, δύο σέρβι. Εδώ όμως η μπάλα είναι και πάλι στους παίκτες ΣΑΕΚ που βγαίνουν μπροστά. Η παλιά αλλάζει για τον Μάρκο. Ο Μάρκος που έχει χώρο. Ο Μάρκος που έχει χώρο περνάει την μπάλα. Νικολαίδης περνάει, υπάρχει σπρόξιμο ότι υπάρχει offside όμως. Υπήρξε σπρόξιμο στον Νικολαίδη, αλλά υπάρχει offside πρώτα. Σύμφωνα με τον Γκρατσιάνο Τσέζαρη τον Ιταλό, από την υπόδειξη που το έκανε ο βοηθός του. Εδώ την ώρα που βγαίνει η μπάλα, σηκώνεται και η σημαία. Συνεπώς, σωστή υπόδειξη του Ιταλού. Ο Δέλλας πήρε την κεφαλιά προς τα πίσω, η μπάλα στον Ατματζίδη. Ζήκος πίσω, Τσίριτς. Την παλιά του Τσίριτς με στόχο τον Νικολαίδη, πάλι προλαβαίνουν οι Σουηδοί. Αυτή τη φορά ήταν ο Σιόλο. Και φάουλ που κάνει ο Κωνσταντινίδης. Μάτιασον πίσω, Γκούσταφσον την παλιά του στο πουθενά και πάλι για τους παίκτες ΑΕΚ. 20 λεπτά ακόμα και όποιες καθυστερήσεις.
για να βρει η ΑΕΚ οπωσδήποτε τον δρόμο προς τα δίχτυα του Άσπερα, αν θέλει να μείνει σε αυτό το Champions League. Βλέπετε και τον κόσμο, 31.115 εισιτήρια, ένα ασχετικά τη γεμάτο του Ρασούντα. Θα κρατηθεί μόνο κάποιες 150-200 θέσεις για λόγους ασφαλείας. Ο Πέτρης μπροστά, με το Μάτιος τον παραχωρεί ένα πλάγιο. Νοβάκοβιτς, ο σκόρερ μέχρι τώρα. Προσπάθησαν ευκαιρία για τον Άντερσον, το πλασέ διώχνει ο Ατματζίδης και μακριά από τον Πέτριτς. Ο Ατματζίδης εδώ κρατάει την ΑΕΚ στο παιχνίδι στο 71 από το σούτ του Άντερσον. Και η ΑΕΚ βγαίνει γρήγορα στην επίθεση. Πίσω ο Μάρκος, Ζήκος για το Κασάπι. Κωνσταντινίδης. Μάρκος, η παλιά του πέρασε, Μαλαδένης. Έδωσε για τον Τσίριτς η παλιά, δεν πρόλαβε ο Σέρβος. Εδώ είναι ο Άντερσον, πρωταγωνιστής της προηγούμενης φάσης μαζί βέβαια με τον Ατματζίδη, όταν εδώ η μπάλα θα έρθει προς τα πίσω, του δίνει έτοιμο γκολ ο Σένστρεμ και ο Ατματζίδης με τις άκρες των δακτύλων του κρατάει το σκορ στα επίπεδα του 1-0. Αν εδώ έμπαινε το δεύτερο γκολ, πιθανότατα το παιχνίδι θα έχει ήδη τελειώσει. Λάγκερλοφ κάνει κακό κοντρόλ. Από τον Ζήκο για τον Μάρκο ανεβαίνει ο Λάκης. Μάρκος κάνει κίνηση. Πετάει μια πολύ ωραία παλιά. Νικολαίδης με τον Άσπερ. Σουτάρει στο δοκάρι η μπάλα. Πάλι βλέπει τον Άσπερ και τα δοκάρια του να της γυρίζουν την πλάτη μαζί με την τύχη. Στο 72. Εδώ ο Νικολαίδης. Καταπληκτική παλιά του Μάρκου στο κενό χώρο. Πετάει τον Νικολαίδης. Αφήνει σταματημένους τους Σουηδούς. Σουτάρει η μπάλα. Πάει στη συμβολή των δοκών. Έδιωξε ο Δέλλας, καθυστέρησαν οι παίκτες ΣΑΕΚ, Ζήκος, Τσίρις που γύρισε πολύ ωραία. Θα προσπαθήσει όμως να κάνει κι άλλη μια τρίπλα και δεν θα τα καταφέρει. Μια και βγήκε μπροστά του δυνατά και τον σταμάτησε ο Σένστρεμ. Την μπάλα βγαίνει στην επίθεση για τους Σουηδούς. Το παιχνίδι έχει πάρει πιο γρήγορο ρυθμό μετά τον γκολ και είναι λογικό. Άντερσον που δεν θα μπορέσει. Η μπάλα είναι out. Γιάννη, θα μπορούσε να έχει σοφαρίσει σε αυτή τη φάση πριν από ένα λεπτό με τον Νικολαίδη. Πετάχτηκε καταπληκτικά στην παλιά του Μάρκου. Αλλά βέβαια θα. Πρέπει να μην ξεχνάμε ότι και δύο λεπτά νωρίτερα θα μπορούσε να έχει δεχθεί και εκείνη ένα δεύτερο γκολ. Όταν εδώ ο Άντερσον σούταρε και εξουδετέρωσε ο Ατματζίδης. Ευκαιρίες θα βγουν στην ΑΕΚ αυτά τα λεπτά που απομένουν. Είναι αρκετά λεπτά μέχρι το τέλος του αγώνα. Το θέμα είναι κάποιοι από αυτές, γιατί δεν θα είναι πολλές, να μπορέσει να σπάσει το φοβερό σερί αυτού του Σουηδού τερματοφύλακα με τις τόσες ώρες, 10 και κάτι ώρες χωρίς να έχει δεχθεί γκολ. Η μπάλα για τον Μάρκο. Μάρκος προσπαθεί να περάσει, θα βγει ο Άσπερ και θα μπλοκάρει. Ο Δέλλας θα πάρει το φάουλ από τον Μάτιασον. Ενώ η ΑΕΚ θα παίξει και το χαρτί του Ματιάσεβιτς με τον Τουμπάκοβιτς, αλλάζοντας κάπως από ό,τι δείχνουν τα πράγματα στο στήσιμο της ομάδας του, γιατί ο Ματιάς έπρεπε να μην είναι οικογενής παίκτης. Μπαλιά μπροστά από το Μαραδένια τον Τσίρις, πρόλαβε του και δείξω προτείν. Πάλι ο Κασάπης. Ο Ζήκος που έχει χώρο, ζητάει μπάλα ο Λάκης. Ζήκος. Μπαλιά για τον Λάκη. Προσπάθησε ο Μάρκος και πέρασε. Βγάζει και μια παλιά στο πίσω δοκάρι για τον Νικολαίδη. Πρόλαβαν ίσα ίσα με τον Μπροντίνη Σουηδί. Προσπαθεί ο Λάγκερλοφ. Νοβάκοβιτς. Χάνει την μπάλα. Πετάει για τον Νικολαίδη. Γύρισε τον Νικολαίδη. Προσπάθησαν και έβαλαν το πόδι. Πρόλαβε όσο χρειαζόταν όμως ο Μπροντίν. Την μπάλα μακριά έξω για την ΑΕΚ που πιέζει.
Και υπάρχει και άλλη αλλαγή τώρα, αυτή που είπαμε πριν. Ο Ματιάσεβιτς στην θέση του Μάρκου. Έβλεπε τον Βλαντιμίρ Ματιάσεβιτς. Προσπάθησε ο Τζίριτς. Υπάρχει φάουλ που του κάνει ο Σένστρεμ. Αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή, αλλά πάντως σε θέση που μάλλον θα πάει ο Γκόρνταν Πέτριτς για να το εκτελέσει. Πολύ δυνατό πόδι. Εδώ τον βλέπετε τον Ιουγκοσλάβο. Χαρακτηριστικά δείχνει στους συμπαίκτες που θα το σουτάρει αυτός. Υπάρχει και ο Δέλλας ακριβώς από πίσω του, που επίσης είναι γνωστό αυτό, έχει πολύ δυνατό πόδι. Αλλά όλα δείχνουν ότι θα το δοκιμάσει απευθείας ο Πέτριτς. Και έκανε και ένα πολύ καλό στο πρώτο παιχνίδι που το εξωτερός Άσπερ. Χαμηλά η μπάλα και περνάει έξω. Πρέπει να είναι κόρνερ. Οι οπαδοί της ΑΕΚ φωνάζουν όπως φωνάζουν και οι παίκτες στο γήπεδο. Τώρα κάπου πρέπει να βρήκε. Αλλά σύμφωνα με τον Ιταλό βρήκε σε παίκτη της ΑΕΚ. Εδώ ο Πέτριτς λοιπόν. Εδώ αφήσουν όλα Άντερσον που βλέπετε δεξιά. Έχει κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι στην Φιλαδέλφεια. Θα τον δοκιμάσει και εδώ στα τελευταία αυτά λεπτά ο Μπάξτερ, που βλέπει ότι η ομάδα του είναι ένα τέταρτο περίπου μακριά από την πρόκριση. Συνεπώς θα δοκιμάσει όποιο χαρτί έχει πλέον και να βάλει καινούργια πνευμόνια μέσα στην ομάδα του και να κερδίσει χρόνο. Η ΑΕΚ προσπαθεί πάντως και πρέπει να ψάξει να βρει τη λύση. Και τον κόλπα της δώσει την πρόκριση. Ζήκος, Κωνσταντινίδης, καθυστέρησε. Καθυστέρησε πολύ. Την παλιά του Νοβάκοβιτς στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ και όμως ο Πέτριτς. Ατμαζίδης. Πήρε την κεφαλιά ο Μαλαδένης. Ματιάσεβιτς. Πέρασε ο Σέρβος, αλλά τον έκλεισαν καλά οι Σουηδοί. Και γίνεται γρήγορα το 1-2 με τον Σένστρεμ και τον Νοβάκοβιτς που γύρισε την μπάλα. Τώρα είναι ο Γκούσταξον που θα ψάξει τον Μάτιασον. Πρόλαβε ο Πέτριτς. Υπάρχει φάουλ, σωστά το δίνει ο Ιταλός που έγινε στον Πέτριτς την ώρα που σηκώθηκε στον αέρα. Τον έσπρωξε ο Μάτιασον εδώ. Και εδώ είναι όλα Άντερσον. Θα φύγει ο Νοβάκοβιτς, ο σκόρερ του παιχνιδιού και ο ήρωας της Στοκχόλμης αυτή τη στιγμή. Εδώ τον βλέπετε τον Σέρβο. Ο Νοβάκοβιτς δίνει και ένα φιλί ο Μπάξτερ. Ξέρει πάρα πολύ καλά πως αν μείνει αυτό το σκορ προστάει πάρα πολύ καλά, πάρα πολλά στον Σέρβο. Και όχι μόνο για το σημερινό παιχνίδι αλλά για τη συνολική παρουσία του Νοβάκοβιτς στην ΑΕΚ. Πέτριτς βγαίνει μπροστά από τον παίχτη, παλιά για τα χέρια του Ατματζίδη. Η παλιά ήταν από τον Λάγκερλοφ. Ο Ατματζίδης έδωσε γρήγορα για τον Ζήκο και αυτός στον Ματιάσεβιτς. Ματιάσεβιτς για τον Μαλαδένη. Μαλαδένης άλλαξαν με τον Τσίριτς, Ματιάσεβιτς και τώρα ο Κωνσταντινίδης. Κωνσταντινίδης που δίνει για τον Τσίριτς. Η μπάλα πήγε να βγει, δεν πέρασε όμως η παλιά του Τσίριτς. Πρώτος ο Ματιάσεβιτς την μπάλα, δίνει πίσω για τον Πέτριτς. Από τον Ζήκο στον Κωνσταντινίδη, ξανά Ζήκος. Τώρα πίσω στον Πέτριτς. Κωνσταντινίδης. Την μπάλα στον Κασάπη. Η παλιά θέλει να περάσει από Κασάπης από πάνω από τον Άσπερ. Την μπάλα έφυγε λίγο έξω. Για σέντρα σου του Κασάπη. Παραλίγο μάλιστα να κρεμάσει τον Άσπερ.
Έχουμε πίσω τελευταίο δεκάλεπτο. Ο Πέτρης με τον Άντερσον 1-0. Πίσω η ΑΕΚ στο σκορ. Το αποτέλεσμα πάνε μείνει έτσι, να αποκλείει από τη συνέχεια του φετινού Champions League, την στέλνει στο κύπελο UEFA. Η παλιά στο κενό χώρο για τον Άντερσον αφήνει ο Ατμαντζίδης. Όρθιος ο Μπάξτερ, συνέχεια, όρθιος από την άλλη πλευρά και ο Τουμπάκοβιτς. Ζήκος. Μπαλιά του είναι για τον Ματιάσεβιτς, για τον Λάκη, πήρε την μπάλα με το χέρι γιατί γλίστρησε. Και δεν ξέρω αν θα χρεωθεί και με κάρτα, το οποίο πιθανό είναι ναι. Ο Γκούσταυσον, ναι. Και το φάουλ είναι για την ΑΕΚ με τον Λάκη, ένα φάουλ που φέρνει και τον Δέλα μπροστά και τον Πέτριτς. Και έρχεται ο Κασάπης για να το εκτελέσει. Κασάπης. Η μπάλα περνάει όμως η Σουηδή με τον Μπροντίν διώχνουν. Και πάλι ο Κασάπης μακριά ο Σάνστρομ. Ζήκος. Την γυρίσει σαν τελευταίος παίκτης. Δεν θα επιλεστεί αυτό το φάουλ. Δεν περάσει μπροστά, επαναλαμβάνω οι δύο κεντρικοί όπως το πλέκτη. Στο τακουνάκι του Κασάπη στέλνει την μπάλα στον Νικολαίδη. Δεν πήγε γρήγορα ο Κωνσταντινίδης. Ήρθε ο Ζήκος. Κασάπης και πάλι Ζήκος παίρνει φάουλ. Άλλαξαν την πάλι επέκτη ΣΑΕΚ. Πέτριτς. Ματιάσεβιτς. Η μπαλιά του Σέρβου στο πίσω δοκάρι για τον Νικολαίδη. Αυτός τη γύρισε. Θα γυρίσει μπάλα στον Πέτριτς, ο Κωνσταντίνης καθυστερεί. Νικολαίδης. Θέλει να περάσει, φωνάει στον διαιτητή, αλλά έχω την αίσθηση πως δεν έχει γίνει κάτι εκεί. Η παλιά είναι στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ, ο Ατμαντζίδη όμως που έχει διαβάσει πολύ γρήγορα το τι θέλει να κάνουν οι Σουηδοί. Θα βγει σε ρόλο λίμπερο, θα διώξει. Ζήκος. Η παλιά του είναι για τον Ματιάσεβιτς. Ο οποίος θα διεκδικήσει την κεφαλιά και θα κερδίσει το πλάγιο από την επέμβαση του Γκούσταυσον. Εκεί είναι ο Γκούσταυσον. Αλλαγή με τον Μαλαδένη. Χάνει την μπάλα ο Μαλαδένης. Μαρκάρει τον Άντερσον πάντως και υπάρχει φάουλ. Εδώ χρήσε ο Μαλαδένης. Και δίπλα του για λίγο είδατε τον Μάτιασον που γύρισε πολύ πίσω. Εδώ το φάουλ πριν στον Όλα Άντερσον του Μαλαδένη. Σου τώρα με αργές κινήσεις. Ξέρουν πως οποιοδήποτε δευτερόλεπτο περνάει είναι υπέρ τους. Γκούσταυσον. Ωραίο τάκλιν από τον Πέτριτς, παραπλάγια. Το γύρισμα έδιωξαν οι παίκτες ΣΑΕ. Παρά τυφλά, εκεί όμως που δεν υπήρχε offside. Η άμυνα της ΑΕΚ καθυστέρησε το σουτ και πέφτει ο Ατμαντζίδης και μπλοκάρει. Η ΑΕΚ κινδύνευσε εδώ από την ολιγορία της αμυνάς της να δεχθεί από τον Όλα Άντερσον που τον βλέπετε εδώ ένα δεύτερο γκολ. Ο Μαλαδένης που γύρισε πίσω αλλά δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα. Στην προηγούμενη φάση ο Ατμαντζίδης μπόρεσε και κράτησε την ΑΕΚ πάντα στο παιχνίδι. Όσο μένει αυτό το 1-0. Μπάλα έφυγε έξω. Έχει περάσει ο Τουμπάκοβιτς και τον Δέλα σαν δεύτερο επιθετικό. Αυτό που σας λέγαμε που έκανε και ο Μπρους της Sheffield United πολλές φορές. Βάζοντας τον Ματιάσεβιτς πίσω στη θέση του. Έχει περάσει τον Δέλα, η ΑΕΚ θα ψάξει
Και λογικό θα ψάχνει και με σέντρες. Όσο περνάει η ώρα, μήπως κάνει κάτι. Συνεπώς ο Δέλας εδώ μαζεύει μια κεφαλιά, αλλά δεν ακολούθησε κανείς. Η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Άσπερ. Τέσσερα λεπτά ακόμα και όποιες καθυστερήσεις κρατήσει ο Ιταλός. Ζήκος με τον Κασάπη. Φάουλ. Ο Κωνσταντινίδης το πήρε το φάουλ. Είναι ο Ζήκος, αφήνει για τον Κασάπη. Ενώ θα περάσει και ο Πέτρης μπροστά. Κασάπης για τον Πέτριτς, πέρασε μπάλα, είναι κόρνερ. Ένα κόρνερ. Θα έρθει και πάλι ο Κασάπης για να εκτελέσει. Εδώ είναι ο Άσπερ. Εκτελείται χαμηλά όμως. Η μπάλα είναι στους Πεθεσάεκ, αλλά προλαβαίνουν οι Σουηδοί με ένα τάκλινγκ μπροστά από τον Τσίριτς και διώχνουν. Θα προσπαθήσει ο Λάκης και βγαίνουν με τον Άντερσον μπροστά. Τον Ανδρέας Άντερσον. Η μπαλιά από τον Γκούσταυσον. Εκεί όπου ο Ματιάσεβιτς κατεβάζει έξυπνα. Η μπαλιά του όμως είναι πολύ άσχημη και χαμηλή πάνω στους Σουηδούς. Και τώρα όλο ο Άντερσον. Θα προσπαθήσει να δώσει για τον Σένστρεμ. Ο Σένστρεμ πάνω στο Ματιάσεβιτς. Χέρι όμως, σύμφωνα με τον Ιταλό διαιτή. Ένα φάουλ που δίνει όχι μόνο την μπάλα στους Σουηδούς, αλλά και πολλές ανάσες. Εδώ. Δεν υπάρχει αμφιβολία για το σφύριγμα του Ιταλού. Ενώ θα μπει και ο Ιούγκ για μια αλλαγή πλέον καθαρά σκοπιμότητα όσο περνάει η ώρα. Και να κερδίσει χρόνο και να βάλει ακόμα ένα παίκτη. Φρέσκο για τα τελευταία 3-4 λεπτά ο Μπάξτερ. Θα πάρει τη θέση του Μίκε Σιόλο του Νορβηγού. Νορντίν στο φάουλ, αρχηγός των Σουηδών. Μπάλα πάνω στο τείχος. Το σούτ του εντελώς out. Πολλά μέτρα. Άστοχο. Με τον Ατματζίδη. Να δίνει την μπάλα στον Λάκη. Είναι ακόμα μια προσπάθεια για την ΑΕΚ. Ένα λεπτό που συμπληρωθούν τα 90. Η παλιά έχει στόχο τον Δέλα που παίρνει την κεφαλιά, αλλά εκεί ο Μαραδένης αργεί να πάει. Σάνστρομ για τον Ανδρέας Άντερσον. Πρόλαβε ο Ματιάσεβιτς, Πέτριτς. Και βαθιά πάλι παλιά για την ΑΕΚ με τον Μαραδένη να κυνηγάει. Και να τον μαρκάρει και να κρατάει λίγο την μπάλα όσο χρειάζεται ο Γκούσταυσον. Μακριά από τους Σουηδούς, η μπάλα και πάλι στο Ματιάσεβιτς, Ζήκος. Πέτριτς, Κασάπης. Μπάλα πάνω στον Άντερσον. Κασάπης με τον Άντερσον, μονομαχούν. Νικητής βγαίνει ο Σουηδός, ο άλλος ο Άντερσον, όλα τώρα. Του πήρε την μπάλα, υπέθεσε Σάιξ στην επίθεση. Νικολαίδης, Μαραδένης, Νικολαίδης και πάλι. Θέλει να περάσει, θα κρατηθεί. Και δίνει φάουλο Ιταλός στον Νικολαίδη πάνω στον Γκούσταυσον. Τέσσερα λεπτά καθυστερήσεων θα κρατηθούν. Από αυτή τη στιγμή που βλέπετε και μετά που μετράνε οι καθυστερήσεις, τέσσερα λεπτά καθυστερήσεων ακόμα για να βρει η ΑΕΚ τον τρόπο. Το αντικλείδι στην πόρτα που υπάρχει μπροστά της αυτή τη στιγμή με τον κόλ του Νοβάκοβιτς. Ματ
Γιάσεβιτς. Έδωσε για τον Ζήκο, για τον Κωνσταντινίδη. Ο Κωνσταντινίδης ψάχνει για τον, το κεφάλι του Δέλα. Κυνηγάει ο Τσίριτς, μακριά η Σουηδή, μπάλα για την ΑΕΚ. Ο Ζήκος θα πάρει αρκετή φορά. Μπάλα έρχεται στον Πέτριτς, δίνει για τον Τσίριτς, αλλά μπάλα και πάλι στους Σουηδούς που διώχνουν όμως πλάγια. Ξανά για την ΑΕΚ, πάλι ο Ζήκος, ίδιο σκηνικό. Διώχνουν οι Σουηδοί. Μαρκάρει ο Ζήκος τον Άντερσον που μπερδεύεται και πετάει την μπάλα έξω. Τσίριτς θέλει να περάσει, δεν μπορεί. Παράγιο πάλι για την ΑΕΚ, Κωνσταντινίδης. Παφίνει για τον Λάκη. Κωνσταντινίδης μακριά, η μπάλα φεύγει από όλους. Ζήκος θα γεμίσει. Η άμυνα των Σουηδών και πάλι είναι εκεί, στο πρόσωπο του Νορδίν για να διώξει. Ήδη παίχθηκαν 2 λεπτά καθυστερήσεων. Το γέμιζα το Ματιάσεβιτς. Υπάρχει φάουλ που σημειώνει ο Ιταλός στο σπρώξιμο του Δέλα. Εδώ. Ακούτε το φάουλ ο Ιταλός. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Ήταν 4-5 άνθρωποι για την μπάλα εκεί. Τέλος πάντων. Κεφαλιά, η Σουηδή, το σουτ, περνάει η μπάλα τίποτα δοκά για το Τματζίδι έξω. Μπαλιά από τον Λάκη. Ο Νορντίν σηκώνεται πιο ψηλά από όλους. Η μπαλιά του Κασάπη και πάλι. Θα βγει ο Άσπερ και θα μαζέψει. Κρατάει και την μπάλα στα χέρια του. 1 λεπτό πριν τελειώσουν και οι καθυστερήσεις. Και ταυτόχρονα κρατάει και την πρόκληση της ΑΕΚ στα χέρια του. Η μπαλιά έχει στόχο τον Άντερσον. Τον μαρκάρει ο Ματιάσεβιτς. Φάουλ που παίρνει ο Λάκης. Ματιάσεβιτς τευτελεί γρήγορα. Η μπάλα φεύγει στο Δέλα που έχει χώρο. Από τα πλάγια γυρίζει την μπάλα πάνω στα σώματα όμως. Και δεν υπάρχει κανείς να ακολουθεί. Έσλουντ. Σένστρομ. Η μπαλιά του για να βρει τον Ατμπατζίδη εκτός εστίας. Κοιτάει το ρολόι του Ιταλός. Ίσως αυτή να είναι η τελευταία προσπάθεια που έχει η ΑΕΚ. Η μπαλιά του Ατμπατζίδη. Παίρνει την κεφαλιά ο Κωνσταντινίδης. Ο Νικολαίδης προσπαθεί. Θα δώσει πίσω το σουτ ψηλά στις εξέδρες από τον Δέλα. Νομίζω ότι εδώ τελείωσε η προσπάθεια της ΑΕΚ. Ο Ιταλός λέει στους Σουηδούς ότι ξέρει πολύ καλά τον χρόνο. Ο Δέλας είναι στο έδαφος. Όλα πήγαν στραβά στην ΑΕΚ αυτά τα δύο παιχνίδια. Από την αρχή μέχρι το τέλος, τα δοκάρια στη Φιλαδέλφεια και ευκαιρίες που είχε, ακόμα και το δοκάρι εδώ του Νικολαίδη. Εδώ είναι το σφύριγμα που στέλνει.